Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίωνα, στην Βυσαρία, στον Νικήτα και στη Νικήτη που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία παράλληλα παροτρύνει την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρουν το σημερινό αδιέξοδο για να βρεθεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο στις σχέσεις τους. Με την έκθεση που εγκρίθηκε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, με 434 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 152 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την τουρκική κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη να άρουν το σημερινό αδιέξοδο και να προχωρήσουν προς μια στενότερη, δυναμικότερη και πιο στρατηγική εταιρική σχέση και συνιστά την εξεύρεση ενός παράλληλου και ρεαλιστικού πλαισίου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Με δύο γκολ του Χέντρικ Χέμπεκερ και νίκη του Γκρικαμέρικαν άνοιξε η αυλαία του πρώτου γύρου του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Cosmopolitan Conference. Η πανίσχυρη ομάδα των Ιρλανδών, Lansdowne Boys, γνώρισε την πρώτη της ήττα εντός έδρας με 2-1 από την ανανεωμένη ομάδα του Γκρικαμέρικαν. Οι Ιρλανδοί άνοιξαν το σκορ στο 14ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Η ισοφάριση ήρθε στο 27ο λεπτό με γκολ του Χέμπεκερ. Το λυτρωτικό 2-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας πραγματοποιήθηκε στην εκπνοή του αγώνα ένα λεπτό μετά τις καθυστερήσεις και αφού είχε λήξει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού με σκόρερ ξανά τον Χέμπεκερ. Την ερχόμενη Κυριακή ο Greek American αντιμετωπίζει τους Manhattan Celtics στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Hofstra University στο Long Island. Χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με την παρουσία της ιεραρχίας του κλήρου και της διοίκησης σχολής τελέστηκε προχθές το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός επί της εορτής της εψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο παρεκκλήσιο του Κολεγίου Τίμιο Σταυρός στο Brookline της Μασακουσέτης. Στο τέλος του εσπερινού τελέστηκε η ακολουθία της δρασοφορίας των νέων σπουδαστών με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο στο λόγο του να κάνει αναφορά στο έργο της σχολής, τονίζοντας ότι αυτή εκπαιδεύει το νέο αίμα της Εκκλησίας. Καθώς χωρίς εκπαιδευμένους κληρικούς, το μέλλον της Εκκλησίας μας θα αιωρείται μεταξύ πίστης και αμφιβολίας. Και έχουμε τόσα πολλά να προσφέρουμε στην ευρύτερη αμερικανική κοινωνία. Θησαυρός πνευματικότητας και πολιτισμού που πρέπει να έχουμε ικανά άτομα να εκπροσωπούν και να καλλιεργούν την ορθόδοξη πίστη του Χριστού μας, είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του. Η Εύα Καηλή έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο λίγους μήνες μετά την απελευθέρωσή της από την λόγω εμπλοκή στο σκάνδαλο του Κάταργκεϊτ. Χθες η Εύα Καηλή παρακολούθησε την ομιλία της εξόριστης Λευκορωσίδας ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Σβιατλάνα Τσιχσανούσκαγια, η οποία κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το λαό της Λευκορωσίας στον αγώνα του για ελευθερία κόντρα στις ορέξεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημειώνεται πως το αίτημα της Καηλή να επιστρέψει στις διεργασίες του Ευρωκοινοβουλίου είχε εγκριθεί από τις αρχές του Ιουνίου. Στα Τύρανα βρέθηκε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου για τη διάσκεψη της διαδικασίας του Βερολίνου. Σύμφωνα με ανάρτηση του κυρίου Οικονόμου στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, στο περιθώριο της διάσκεψης είχε διμερή συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας. Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου, έθεσε στον ομολογό του θέμα της παρατεταμένης κράτησης του Φρέντι Μπελιέρη και κυρίως τη στέρηση του δικαιώματός του να ορκιστεί και να ασκήσει τα καθηκοντά του ως δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος. Κάτι που εκτός από τα υπόλοιπα παραβιάζει και το τεκμήριο της αθωότητας και είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Χώρος συνάντησης, πολιτισμός και συναδέλφωση των εθνικών ομάδων που συνθέτουν το πολυεθνικό μοσαϊκό της Νέας Υόρκης αποτελεί η πλατεία Αθηνών της Αστόριας. Πρόκειται για το μοναδικό μνημείο της παρουσίας του ελληνισμού στην ελληνοκρατούμενη Αστόρια, το οποίο δημιουργήθηκε προτεσσάρων περίπου δεκαετιών με τον οβολό και από το υστέρημα των Ομογενών. Πρόκειται για το μνημείο το οποίο η Διοικούσα Επιτροπή κατάφερε να το αξιοποιήσει, να το αναβαθμίσει και με την επιμονή της στη διαιώνιση των ελληνικών βραδιών να δώσει το έναυσμα και σε άλλες εθνικές ομάδες να προβάλλουν τον πολιτισμό τους στην καρδιά της Αστόριας.
Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μετά μεσημβρία ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Gyro World, Hellenic Classical Charter School, Condos Foods, Megas Gyros, New York Bagels, Sigma Horned Laboratories και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!